Σιχίρι, ένα γενικό λίγο παρακαλώ. Ανοίξτε. Α, εδώ σήμερα. Άρχι μας ανάγκη. Σιχάνε, ανέ. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Γεια σου. Τι κάνεις, Άθιμε, μου κάτσε. Ένα κάτσε. Δίπλα μου. Ό,τι καλά. Τι κάνεις? Καλά, θα με συγχωρέσετε γιατί είμαι λίγο άρρωστος. Όλοι άρρωστοι. Σου πάει μια χαρά, λίγο έχω ζήσει το πιο βραχνή. 12 χρόνια. Μην τα λες αυτά. Τι κάνεις, Άθιμε μου? Μια χαρά, εσύ τι κάνετε? Μια χαρά σε βλέπουμε. Κουκλάκι. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλά να σου πούμε. Και εσύ βέβαια να μας πεις. Απαντήσεις. Ό,τι θέλετε εδώ. Πανικός γίνεται στην εκκόμματα, παιδιά. Κλείστε την εταιρεία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν πάει άλλο. Δεν πάει. Άνθρωπε, πηγαίνεις, πήγες στο Πομοντόρο, τον είδες. Αρέσει, έτσι. Έχω πάει και φορές βασικά. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του. Νομίζω ότι φαίνεται. Ναι, αυτό είναι και το κακομοίρι. Επειδή ξέρω ότι τον σηκώνει την πλάκα, όποτε έρχεται, του λέω. Τι τραβάει. Το στολίζει κανονικότατα. Ωραία αυτό. Ωραία, ναι, αλλά γεννάει. Είναι πολύ ωραίο να σηκώνεις την πλάκα, έτσι. Εσύ και εσύ σηκώνεις την πλάκα, όποτε ξέρει και εσύ αγόρι με έχεις ακούσει. Καλύτερα. Λοιπόν, να σου πω, Άνθιμε, πριν ξεκινήσει οτιδήποτε, σου κάναμε ένα αφιέρωμα που τα παιδιά πάνω το ονόμασαν, όσο και να σου φαίνει παράξενο, το φαινόμενο Άνθιμος Ανανιάδης. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Μπορεί να ακουστεί η λέξη υπερβολική για το φαινόμενο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν ήταν και λίγοι ηθοποιοί που είπαν ότι η θετική του την ηλικία. Ήταν λίγοι άνθρωποι και ηθοποιοί που γίνανε πρωταγωνιστές και σήκωσαν ένα τέτοιο βάρος. Που θα πρέπει να το διαχειριστείς και σαν προσωπικότητα, όλα μαζί. Ας δούμε λίγο αυτό το θέμα που έχουμε ετοιμάσει. Και Μαρία, άσχημα σας έχω έκπληξη. Αν τη βλέπετε. Που όχι απλά τη βλέπετε. Την παραβλέπετε. Την παραβλέπετε. Πως έτσι ξεκίνησαν όλα. Γεια σε! Ευχαριστώ. Εντάξει, είσαι παντρεμένη και μου ρίξε μερικά χρόνια. Αφήσέ την. Αφήσέ την, σου είπα. Να κατέβεσαι σιγά. Δεν χρειάζεται να του πεις τίποτα. Την ελέγχω την κατάσταση. Μέχρι πότε κρυβόμαστε? Δεν με έχεις ικανό να στηρίξω τίποτα, έτσι. Και κάπως έτσι άρχισε το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Μάρθα, τι είναι αυτό το σκουπιδαριό? Κύριε Μαντά, να σας εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις? Σήμερα έχουμε συνεντεύξεις, casting, γιατί έρχεται κόσμος, πελάτες, μοντέλα. Είναι εικόνα αυτή? Όχι, κύριε Μαντά, τώρα τα μαζεύω. Δεν μαζεύεις, με κοιτάς. Έλα, πάμε, μαζεύες, Βέλτα. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ έχει γράψει κάποτε πως δεν είναι ανάγκη να πετάς στα σύννεφα, μπορείς απλά να τα κάνεις να περπατάνε μαζί σου. Και φαίνεται πως αυτά τα λόγια ήταν ιερά, αλλά και πέρα για πέρα προφητικά για τον Άνθιμο Ανανιάδη όταν τα διάβαζε. Γιατί ακριβώς αυτό έκανε. Κατάφερε όχι να πετάξει στα σύννεφα, αλλά να περπατήσει πάνω, και είναι μόλις 22 ετών. Γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1985 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ζούσε μέχρι και τα 14 του. Από εκεί και πέρα μετακομίζει μαζί με τη μητέρα του Εύη Καραγιάννη στην Αθήνα. Μαζί τους είναι και ο Κώστας Μπουτσάς, που είχε ήδη παντρευτεί τη μητέρα του. Ο Άνθιμος μπορεί να μην είναι το φυσικό παιδί του γνωστού ηθοποιού, όμως παρόλα αυτά κατάφερε και τον πλησίασε και δέθηκαν τόσο πολύ δυο τους, που μέχρι και σήμερα έχουν την πιο όμορφη σχέση πατέρα και γιου. Κάποια στιγμή πηγαίνει στην Καβάλα, όπου και ζει εκεί για 6 μήνες. Μετά όμως επιστρέφει και πάλι μόνιμα αυτή τη φορά, μέχρι και σήμερα στην Αθήνα. Από πολύ μικρός ήταν πολύ ζωηρό και γεμάτο ζωντάνια παιδί. Έκανε συνεχώς αταξίες. Ένας λόγος που η οικογένειά του έκανε τόσες μετακινήσεις ήταν το γεγονός ότι τον έδιωχαν πολύ συχνά από τα σχολεία. Ήταν πολύ κοινωνικός, η ψυχή της παρέας, τα διέλυε όμως όλο στο σχολείο. Έκανε πολλές φάρσες, οτιδήποτε μπορούσε να ταράξει τα νερά. Όλα αυτά βέβαια κορυφώθηκαν στην εφηβεία του, που η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά δύσκολη. Ο αθλητισμός και κυρίως το μπάσκετ ήταν οι μεγάλες του αδυναμίες. Μπασκετμπολίστας ήταν το όνειρό του να γίνει. Γι' αυτό και νύχτα μέρα που τον έχανες και που τον έβρισκες, ήταν σε κάποιο γυμναστήριο για προπόνηση ή σε κάποιο γήπεδο για μπάσκετ. Δυστυχώς όμως, ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός στο πόδι του, του ανέτρεψε τα πάντα, και έτσι τα όνειρα για επαγγελματική καριέρα στο μπάσκετ έμειναν καλά χαραγμένα στα εφηβικά του χρόνια. Μόλις τελειώνει το σχολείο, ο Άνθιμος έχει ήδη αποφασίσει τι είναι αυτό που τελικά θέλει να κάνει. Ο χώρος της 7ης τέχνης τον έχει μαγνητήσει για τα καλά και αρνείται πεισματικά να μην τολμήσει να ζήσει το όνειρό του.
εγγράφεται αμέσως σε δραματική σχολή, ενώ παράλληλα παρακολουθεί και μαθήματα σκηνοθεσίας, παραγωγής και σεναρίου. Δεν έχει κλείσει καλά-καλά τα 18 του ακόμα όταν κάνει το πρώτο τηλεοπτικό ντεμπούτο στη σειρά του Μέγκα, Απόσταση Αναπνοής. Όσοι ξέρουν καλά τον άνθρωπο, αλλά και το χώρο του θεάματος, ξέρουν σίγουρα πια πως το παιδί αυτό ήρθε για να μείνει. Όταν ο Ρενάς σου πονάει, τρελάθηκα. Το έχεις ξανακάνει. Με ποιο? Σε χτυπάει. Όχι. Αν σε χτυπάει, πες το μου. Δεν αντέχω να σκέφτομαι σπίτι μαζί του. Όχι, σου είπα όχι, μόνο που τώρα τελευταία έχει φρικάρει λίγο. Δεν πας να μείνεις στη μητέρα σου. Δεν θέλω να μαλώνεις για μένα. Ούτε να με καλύψεις άλλη φορά. Φαντάζεσαι να μάθω ότι μου έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σου να βλέπω και με παντρεμένη. Έπειτα από αυτό ακολουθούν και άλλες συμμετοχές του σε σύριαλ της τηλεόρασης. Ο άνθρωπος συνεχίζει να διεκδικεί τη δική του θέση. Έχει πάντα στο μυαλό του μόνο θετικές σκέψεις, αφού άλλωστε αυτό συνεχίζει να κάνει καθημερινά, αλλά και μία αγαπημένη του φράση. Μπορεί να ξεχάσουν τι είπες, αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσουν τι τους έκανες να αισθανθούν. Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του και μόλις στα 20 του γίνεται πρωταγωνιστής στην κινηματογραφική ταινία Straight Story που γνώρισε μεγάλη πρακτική επιτυχία. Όλοι τότε αναρωτιούνται για το ποιος είναι ο άνθρωπος Ανανιάδης. Ένας διάτοντας αστέρας ή ένα αυτόφωτο αστέρι. Έχω φάει κόλλημα με τη Σοφία. Τι θα κάνω? Να πας σε μοναστήρι. Δεν είναι αστείο. Πες της το. Πώς? Με πολύ απλά λόγια. Θέλεις να βιώσεις μια ετεροφιλοφιλική εμπειρία? Τι πίνεις και δεν μας δίνεις? Είμαι ετεροφιλόφιλος. Να πεις. Σου αρέσουν οι γυναίκες? Ναι. Στην πρεμιέρα της ταινίας η μητέρα του δάκρυσε από χαρά και λίγους μήνες αργότερα θα πει για το γιο της. Με εκπλήσει η εργατικότητά του, η οργάνωσή του, η ηρεμία του κάποιες φορές. Βέβαια όταν έχει εκρήξεις έχει. Ο Άνθιμος θέλει, διεκδικεί και το κατορθώνει, ξέρετε. Πάντοτε αυτό το πράγμα. Και το κατορθώνει. Και όλα αυτά τα κάνει με αγάπη και με σαγήνη. Και πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη αυτή επιτυχία της ταινίας, η πρόταση από τους υπευθύνους του Μέγκα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη Μαρία την Άσχημη έρχεται απλά για να επιβεβαιώσει όλα τα παραπάνω. Τώρα πια ήταν η σειρά του Άνθιμου να αποδείξει τον εαυτό του πρώτα απ' όλα και μετά στους άλλους πως τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ακολουθούν πολλές επαγγελματικές προτάσεις. Μία από αυτές στέλνει τον Άνθιμο απευθείας στο Hollywood, όπου συμμετέχει σε ένα πολιτικό θρίλερ, την ταινία Σάση. Όσο για το θέατρο, τον είδαμε τελικά να πρωταγωνιστεί στο πλευρό της Βάνας Μπάρμπα στη θεατρική παράσταση «Η Σαραντάρα και Πρωτάρης». Ο έρωτας έπαιζε και παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του, αν και το τελευταίο διάστημα δεν έχει ούτε καν τον απαιτούμενο χρόνο για να ερωτευτεί. Όταν ήταν όμως μικρός, ερωτευόταν κάθε 3 λεπτά. Στα 16 του, ερωτεύτηκε και ραγνοβόλα μια κοπέλα με την οποία βέβαια είναι ακόμα μέχρι και σήμερα πολύ καλή φίλη. Κάθε πρωί που ξυπνάει, χτυπάει δυνατά τα χέρια του και σκέφτεται πως όλα θα πάνε καλά και θα είναι μια τέλεια ημέρα. Το αγαπημένο του βιβλίο όταν ήταν μικρός ήταν ο μικρός πρίγκιπας. Και τελικά δεν άρχισε η στιγμή που τώρα εκείνος γράφει μόνος του το δικό του παραμύθι και ο μικρός πρίγκιπας πια είναι εκείνος στα όνειρα πολλών κοριτσιών. Είναι μόνο 18 χρονών. Μάλλον λίγο παραπάνω. 18, είμαι 23 πια και εντάξει. Μωρό, ρώμαξα. Μα πώς, λέω 18. Έμεινε 18. Σε κάτι πλάνα που βλέπεις είναι 17, σε κάτι μικρό. Μικροδείχνει. Βασικά νιώθω πάρα πολύ άβολα με όλο αυτό, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ό,τι αναφέρατε. Αυτό ήταν ο σκοπός μας, ωραία. Να νιώσω άβολα, να είστε καλά. Πώς νιώθεις που έχεις κάνει τόσα πράγματα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα? Δεν έχω κάνει τίποτα. Αλήθεια δεν έχω κάνει τίποτα. Κάνω απλά αυτό που μου αρέσει και μέσα από αυτό ενδεχομένως να είναι επιτυχημένο ή υποτυχημένο κάτι, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά έχεις πρωταγωνιστεί σε τόσα πράγματα, έχεις δουλέψει με σημαντικούς ανθρώπους όπως η Βάνα Μπάρμπα στο θέατρο, ας πούμε. Οπότε. Που σημαίνει ότι απλά έχω κάποιες ενδεχομένως εμπειρίες οι οποίες θα
Είναι πολύ σημαντική για μένα αυτή τη στιγμή, τίποτα παραπάνω. Τι έγινε με αυτή την ταινία στην Αμερική που έχει και μακριά μαλλιά. Δεν έχω δει ποτέ, θα τη δούμε. Οκτώβριο. Οκτώβριο. Θα αφήσω κινηματογράφο δηλαδή κανονικά. Ελπίζουμε ναι, αυτή την ημερομηνία έχω. Ποιο άλλο παίζει, είναι όλοι ξένοι πρωταγωνιστέ, Γάλλοι πρωταγωνιστέ, οι οποίοι θα του μάθετε από την προβολή τη ταινία. Γαλλική ταινία. Γαλλική ταινία, ναι. Αμερικάνικη παραγωγή. Γυρίστηκε στη Γαλλία ή στην Αμερική. Γυρίστηκε η μισή ταινία έγινε στο Παρίσι και άλλη μισή έγινε στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Τα ψηφιακά εφέ ουσιαστικά. Πόσο ήταν η εμπειρία ωραία αυτή, έτσι. Ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα, ναι. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Άρα. Νομίζω ότι. Εντάξει, ό,τι πιο σημαντικό έχω κάνει, αλλά και πάλι λέω ότι είναι μια εμπειρία. Μέσα από τι εμπειρίε που κάνεις. Τι ρόλο κάνεις εκεί. Κάνω ένα πιτσιρικά ο οποίος ήταν στη φυλακή, γι' αυτό και ήθελα να κάνω λίγο πιο aggressive το. Το μαλλί δεν είναι φυσικό αυτό. Δεν είναι φυσικό το μαλλί, ήταν μέχρι ένα σημείο και μετά βάλαμε extension αναγκαστικά. Α, βίωσε την εμπειρία.